Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για όγκους εγκεφάλου. Κοντά μας ο κύριος Παντελής Σταυρινού, διευθυντής νευροχειρουργός στο Metropolitan Hospital. Γιατρέ, τι είναι οι όγκοι εγκεφάλου και πώς αντιμετωπίζονται? Όταν μιλάμε για όγκους εγκεφάλου, αναφερόμαστε στην ταχεία και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κυττάρων εντός του κεφάλου. Ευτυχώς πρόκειται για σπάνιες διαγνώσεις. Η θεραπεία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος, ίσως και ο αποτελεσματικότερος, είναι το χειρουργείο, δηλαδή η αφαίρεση του όγκου. Για κάποιες επιθετικότερες μορφές όγκων, μερικές φορές είναι απαραίτητη και η συμπληρωματική ακτινοβολία ή και η χημειοθεραπεία. Ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις για τη χειρουργική τους αντιμετώπιση? Το χειρουργείο παραμένει το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε για την αντιμετώπιση των όγκων εγκεφάλου. Για τους καλοήθεις όγκους, όπως τα μηνυγκιώματα ή τα αδενώματα, πολλές φορές η ολική αφαίρεση σημαίνει και την ίαση για τον ασθενή. Για τους κακοήθεις όμως όγκους, μερικές φορές αυτό δεν είναι εύκολο. Οι κακοήθεις όγκοι δεν είναι συμπαγείς με σαφή όρια όπως οι καλοήθεις, αλλά αντίθετα απλώνουν τα πλοκάμια τους διάχυτα μέσα στον εγκέφαλο. Έτσι, μερικές φορές μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσουμε πού τελειώνει ο όγκος και πού αρχίζει ο φυσιολογικός εγκέφαλος. Εδώ λοιπόν έρχεται μια καινούρια, αποτελεσματική, σύγχρονη τεχνική που ονομάζεται διαχειρητικός ανοσοφθορισμός με τη βοήθεια 5άλα. Το 5άλα είναι μια ουσία την οποία ο ασθενής πίνει λίγο πριν το χειρουργείο. Το 5άλα προσλαμβάνεται μόνο από τα κακοήθη κύτταρα και όχι από τα φυσιολογικά εγκεφαλικά κύτταρα. Τα κακοήθη κύτταρα λοιπόν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου λάμπουν, φθορίζουν, εκπέμπουν ένα κοκκινοπό χρώμα, το οποίο ο νευροχειρουργός μπορεί να το δει με τη βοήθεια του μικροσκοπίου. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζει ακριβώς πού έχει κρυφτεί ο όγκος, πού υπάρχει κακοήθεια και μπορεί τελικά να αφαιρέσει και εκείνα ακριβώς τα κομμάτια τα οποία είναι κρυμμένα ή δεν ξεχωρίζουν καλά από το φυσιολογικό εγκέφαλο. Με τη βοήθεια του διαχειρητικού ανοσοφθορισμού με 5άλα, επιτυγχάνουμε το διπλασιασμό των ποσοστών ολικής εξαίρεσης των κακοήθων όγκων εγκεφάλου, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε πολύ καλύτερη πρόγνωση για τους ασθενείς.